στον ηρών την πατρίδα. Λάθος δείχνει η πηξίδα στου πολιτισμού το λίγνο. Βυθίστηκα με στον ύπνο. Γαλανόλευκη ασπίδα, ραγισμένη ψάχνει την ελπίδα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθος σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Διώξε όπως έκανες παλιά της κατοχής τα πιόνια που νέα σκλαβιά σου μέλουνε για 400 χρόνια. Και αν φίλοι σου δηλώνουν με μάτια βουρκωμένα, στα χέρια κοίτα τους καλά που τα έχουν ματωμένα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, το μύθο σου κουρσάρεψαν πολύ. Μέρα με τη μέρα. Σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στάσου στα πόδια σου ξανά και κάν τους όλους πέρα. Ελλάδα σφαίρα και λαύρα και αέρα, τούτο το κορδίο δεσμό με μιας να κόψεις. Έλα. Μήτρα που γέννησες, Κάλβο, Ρίτσο και Σεφέρι, και λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο Θούριο του Ρίγα και τι θα πει Ελλάς στους Έλληνες εξηγά. Ελλάδα σφαίρα του Αιγαίου θυγατέρα, στα πανηγύρια. Το κλαρίνο φυσικά. Είναι ο αρχηγός των οργάνων. Ο βασιλιάς των οργάνων.
Είναι παρεξηγημένο να παίζει μια γυναίκα κλαρίνο. Κάθε άλλο. Άμα έχει ταλέντο και μπορεί να το καταφέρει, είναι κάτι πρωτότυπο. Τι διάσταση έχει ένα κλαρίνο? Μεγάλο! Υπάρχει πολλές διαστάσεις. Πολλές διαστάσεις, αλλά αυτή ήταν η μεγαλύτερη. Το πιο μεγάλο είναι το σόλ. Το σόλο παίξαμε, σόλο. Υπάρχει το σιμεμόλ, το λα. Το λα. Λα. Είναι εύκολο να μάθεις το κλαρίνο? Από ό,τι βλέπω θες να μάθεις, ε. Εγώ δεν ξέρω. Α, και δεν το προτιμώ. Κι εγώ προσπάθησα. Προσπάθησα να μάθω. Μου άρεσε, ήθελα, έλεγα. Μπορείς να αυτοσχεδιάσεις? Βέβαια. Έλεγα. Βέβαια, να δεις και έναν αυτοσχεδιασμό. Ήθελα να παίξω, να μπορώ να παίξω ένα τσιφτετέλφερ, παιδιά. Ένα. Ναι. Ένα σόλο. Κλαρίνο. Κλαρίνο. Πόσες τρύπες μπορεί να έχει? Πολλές, Τζούλια! Πολλές! Δώσ' το κλαρίνο! Βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βεντούζα, βεντούζα! Λούκας 56%, Παγκογιάννης 43%. Εκβιασμός, θα βγάλετε τους δικούς μας, αλλιώς τα λεφτά δεν θα έρθουν γρήγορα, δεν θα έρθουν όλα, αλλιώς. Με συγκέντρωση 2,73, Δούκας 56%, Μπαγκογιάννης 43%. Ήταν μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Δώστο! Πώς το έλεγε ο Κουσκούνης, πώς το έλεγε ο Κουσκούνης? Έτσι, βεντούζα, βεντούζα! Έτσι, βεντούζα, βεντούζα! Έτσι! Βάλετε και το γιορτινό τώρα, πάμε λίγο σε ένα τσιφτετέλι κλαρίνο γιατί το μυρολόι, εντάξει φτάνει με το μυρολόι, αλλά το κλαρίνο είναι και λίγο... Έλα πάμε δυνατά όλοι να ανεβαίνουμε λιγάκι τέτοια κλαρίνα τα οποία είχαμε χτες το βράδυ! Έτσι για τα πανηγύρια! Σπλάκωσαν εκλογές, κύριε Βαγόνη. Τα μηνύματα τα πήραμε. Σπλάκωσαν εκλογές. Και ο Πρωθυπουργός. Τα μηνύματα τα πήραμε. Οι ήττες είναι μέσα στο πρόγραμμα πάντα. Έτσι είναι. Στην Νέα Δημοκρατία παλιά έχουμε διαχειριστεί και πολλές ήττες. Μην κοιτάτε τώρα που τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Εμείς έχουμε διαχειριστεί πολλές ήττες. Θέλει ψυχραιμία. Ψυχραιμία, παιδιά. Και διαχείριση. Και ο κόσμος σου λέει ότι εγώ επιλέγω από εδώ και πέρα. Τα αφεντικό ο κόσμος είναι, τελείως, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι το μήνυμα, ήταν αυτό. Εγώ επιλέγω, έλα, εγώ πάμε. Δίνω το στίγμα, εγώ πιστεύω εσύ ότι αυτοί λύσε τα προβλήματα, σου λένε. Λύσε τα προβλήματα, προχώρα. Αυτοί θα βάλεις να λύσουν τα προβλήματα που επέλεξες. Μας πλάκωσαν οι εκλογές. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Έλα μωρέ, καλημέρα τα κλαρίνα, τα πρώτα, τα δεύτερα και τα τρίτα να βγαίνουν τα σόλο τα κλαρίνα. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ το βαθύ λαρίγκι. Καλημέρα. Καλημέρα στη Σία την Κοσιόνη. Καλημέρα στο Ζέρβα, τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα στον πρώην δήμαρχο Αθηνών Μπακογιάννη. Καλημέρα στον παραλίγο δήμαρχο περιφερειάρχη εκεί στο Βόρειο Αιγαίο που τον είχε αγκαζέ ο Μητσοτάκης, τον Αλκιβιάδη Στεφανή, και τελικά ο Μουτζούρης του έκανε ξανά το κόλπο γκρόσο. Καλημέρα στον αγοραστό να στείλουμε, στον αγοραστό, πάρα πολύ, πολλές καλημέρες με το μυρολόι το κλαρίνο. Φυσικά καλημέρα και εκεί στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, το Μέτιο, και αυτό σπίτι του πάει. Και φυσικά καλημέρα στο Μαξίμου, κυρίες και κύριοι. Λίγο έκο μπορούμε να έχουμε στο κλαρίνο, κύριε Δαμιανίδη. Λίγο έκο. Έλα πάμε δυνατά, μωρέ. Βασανιστείτε. Ρε τι πάθανε στο Sky χτες, παιδιά. Μιλάμε για πλερέζα τώρα, όχι αστεία. Μιλάμε για δάκρυ. Αίμα, δάκρυα και υδρότας. Δεν ξέρω αν έπεσε και παντόφλα.
Τώρα θα σας πω και για το Kraken. Την άκουσα την Ματίνα, την άκουσα κάθε Δευτέρα, παιδιά. Sky, Ματίνα. Βγήκαν και τα επικυρωμημένα σήμερα. Έλα, πάμε δυνατά τα κλαρίνα. Καλημέρα στην Κρήτη. Καλημέρα και στον Κασελάκη που είναι στη Νέα Υόρκη. Θα σας τα πω τώρα λοιπόν. Λοιπόν, έλα καλημέρα. Φτάνει με τα κλαρίνα. Και πάμε να κάνουμε και λίγο ένα σχόλιο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Μπορεί να μην το καταλάβατε, αλλά δεν πειράζει. Χτες το βράδυ είχαμε πανηγύρι τέλος πάντων. Με όλα αυτά τα οποία έγιναν στις δημοτικές εκλογές. Και ουσιαστικά όπου έβαλε το χέρι του ο Μητσοτάκης, όποιον στήριξε ο Μητσοτάκης, στον Κεάδα, παιδιά. Μαύρο, παιδιά. Αλλά εγώ τα έλεγα εδώ πέρα πριν από μία εβδομάδα. Την προηγούμενη Τρίτη. Εδώ ήμουνα. Μαζί ήμασταν και τα λέγαμε το πρωί. Γιώργο, τον έχει, το έχει στο κομμάτι. Είναι αυτό στο στοχοσύλλη, νομίζω. Πριν από μία εβδομάδα τα έλεγα. Εδώ. Στο ραδιόφωνο. Και έλεγα μαύρο σε όποιον στηρίζει το Μητσοτάκη. Αν θέλουμε να λεγόμαστε ότι είμαστε ξύπνοι. Θα σας το κάνω το σχόλιο μου, το αναλυτικό σχόλιο για αυτό το οποίο είδαμε, αλλά εμείς εδώ στο Focus FM, παιδιά, τα λέγαμε, γι' αυτό είμαστε μπροστά και γι' αυτό σήμερα τους βάζουμε τα κλαρίνα, από χθες δηλαδή το βράδυ. Χθες το βράδυ πληκτρολόγησα στο Γιώργο μου καλημέρα και σε ένα καλή εβδομάδα, να έχουμε σε όλο τον κόσμο καλή εβδομάδα, πληκτρολόγησα στο Google, έγραψα εκλογές, Μητσοτάκης, και πάτησα Enter. Και μου έβγαλε το παγκόσμιο ρεκόρ σε μεγαλύτερο αγκούρι. Δεν ξέρω γιατί. Παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Για βάλε τι λέγαμε πριν από μία εβδομάδα εδώ πέρα στο Focus. Έχουμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να ρίξουμε δύο μαύρα. Τρία μαύρα. Πέντε μαύρα. Όπου υπάρχει υποψήφιος που τον έχει στηρίξει ο Μητσοτάκης, αν θέλετε να λεγόμαστε ότι είμαστε απέναντι στο σύστημα, πρέπει να τα αποδείξουμε. Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Μαύρο στον. Στο γόνο. Μαύρο και στον εκλεκτό. Έλα εδώ. Μαύρο στο γόνο, μαύρο και στους εκλεκτούς. 1, 2, 3, 5 μαύρα να τα ρίξουμε. Και προσέξτε λίγο. Αυτό το έλεγα πριν από μία εβδομάδα. Και έλεγα. Ότι πρέπει να ρίξουμε μαύρα. Και έχουμε και λέμε. Χτες το βράδυ τι είχαμε, έτσι, για να το πάρουμε να το κάνουμε ένα ταμείο λιγάκι. Τα ονόματα. Ο Μέτιος, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, μαύρο. Μπακογιάννης, μαύρο. Ζέρβας, μαύρο. Αγοραστός, μαύρο. Στεφανής, μαύρο. 1, 2, 3, 4, 5. 5 δεν είπα. Δεν έπαιζε ένα στοίχημα, ρε παιδιά. Ένα στοίχημα. 1, 2, 3, 5 μαύρα να τελειώνει η ιστορία. Ήτανε δίκιο και έγινε πράξη. Τελείωσε. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα πραγματικά μηνύματα. Να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Να ξαναπώ καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο με υγεία. Από όπου και αν μας ακούτε. Είτε μας ακούτε μέσα από το www.focusfm.gr, είτε μας βλέπετε από τα live stream που κάνουμε στο διαδίκτυο και ενδεχομένως να γελάσατε κι εσείς λιγάκι με την εισαγωγή. Μπορεί να σας άρεσε, άλλοι να τη θέλατε λίγο πιο σοβαρή, πιο αναλυτική. Θα πάω τώρα. Έχει κι αλλού μαύρα, έτσι. Και σε άλλες περιοχές. Οι εκλεκτοί της Νέας Δημοκρατίας έφαγαν μαύρο. Και να ξέρετε ότι αν είχαμε. Γιατί πάλι είχε πολύ μεγάλη αποχή. Αλλά αυτή τη φορά την πάτησαν στην αλαζονία τους. Λίγο πριν να γίνει η ανάλυση ή να βγουν τα πρώτα αποτελέσματα, ο Αυτιάς, ωραίο, ο Αυτιάς πέρασε άσχημο Σαββατοκύριακο. Του τράβηξαν τα αυτοί. Τζάμπα μάγκας, κολοτούμπα έκανε. Τέλος πάντων, ο Αυτιάς λίγα λεπτά πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γυρίζει με έπαρση και λέει στον νεοδημοκράτη βουλευτή που είχαν καλεσμένο στο πάνελ του Sky ότι εντάξει, την Αθήνα την καθαρίζεται εύκολα. Αλλού να δούμε τι θα γίνει. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων, οι εκλεκτοί του Μητσοτάκη πήγανε για βρούβες. Και ο Τσαμασλής εδώ πέρα στο Δήμο Θερμαϊκού για βρούβες και στα Γιάννηνα νομίζω έπεσε μαύρισμα και σε άλλες περιοχές. Αλλά πρέπει να δούμε λίγο ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα. Γιατί ακούω τους Πασόκους να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν. Ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει τα μούτρα να βγαίνει και να πανηγυρίζει. Καταρχάς, εάν ο Κασαλάκης περίμενε ότι θα πέσει τέτοιο μαύρισμα, δεν θα είχε φύγει να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ανήκει αυτό το μαύρισμα, ούτε φυσικά στο ΠΑΣΟΚ
ανήκει αυτό το μαύρισμα. Αυτά είναι κόμματα του παρελθόντος, όπως του παρελθόντος πρέπει να είναι κόμμα και η Νέα Δημοκρατία. Και να έχουμε πλέον κάτι καινούριο στην Ελλάδα. Εάν θα καταλάβουμε το πραγματικό μήνυμα, γιατί το κόλπο γκρόσο δεν το έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Εμείς το κάναμε το κόλπο γκρόσο. Το κόλπο αυτό και το μαύρισμα εμείς το κάναμε. Και αν ήμασταν και πηγαίναμε όλοι, γιατί τα ποσοστά ήταν πολύ μεγάλα της αποχής, αν πηγαίναμε όλοι ως μία ενότητα, γιατί εδώ πέρα είχαμε, τι είχαμε, είχαμε έναν εχθρό, η εκλεκτή του Μητσοτάκη, και από την άλλη ήμασταν όλοι εμείς. Όλοι εμείς είμαστε πολύ πιο ισχυροί από αυτούς. Θέλετε να το κάνουμε τώρα για τα πατριωτικά, γιατί είμαστε πατριώτες και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πατριώτες. Αν λοιπόν κάποια στιγμή ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα εκφραστεί ως μία γροθιά και όχι ως πολλαπλά χάδια και εκφραστεί ως μία γροθιά, τότε το πλήγμα το οποίο θα καταφέρει για αρχή θα είναι ισχυρότατο και σε δεύτερο χρόνο, για να μην πω και σε πρώτο χρόνο γιατί Έλληνες είμαστε, από πρώτο χρόνο μπορούμε να ρίξουμε τον direct knockout, τη γροθιά που θα ρίξει το σύστημα, θα το αφήσει ανέστητο, αλλά ακόμα και αν δεν το αφήσει ανέστητο, θα έχει φάει τέτοιο ισχυρό πλήγμα που στη δεύτερη γροθιά θα το πάρει κάτω. Μπαμ! Μία και έξω. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι τα πραγματικά μηνύματα. Μην δίνετε σημασία ούτε στον Κασελάκη που βγαίνει από τη Νέα Υόρκη, που δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε εκεί, μήπως να δει ξανά και τον αρχιεπίσκοπο, πώς το λένε, Αμερικής, τον Ελπιδοφόρο, είδε τον Βαρθολομαίο προχθές, βέβαια. Ο Κασελάκης, παιδιά, είδε τον Βαρθολομαίο. Συναντήθηκε ο Κασελάκης, ο παντρεμένος με άντρα Κασελάκης, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να παραγγείλει δύο αγόρια μαζί με τον Τάιλερ για να τα μεγαλώσουν και να μεγαλώσει η οικογένειά τους και να ευθεγραμμιστούν και τα δύο τα αγοράκια με την Φάρλεϊ και τον Τάιλερ. Και θέλει λοιπόν αυτός, όχι θέλει, θέλησε και συναντήθηκε όντως με τον Αρχιεπίσκοπο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Και τα είπανε, λέει, συζήτησαν. Τι συζήτησε μαζί του ο Βαρθολομαίος? Τι του είπε ο Βαρθολομαίος? Θεσμικά, λέει, έπρεπε να τον συναντήσει. Θεσμικά έπρεπε να τον συναντήσει. Τι είπανε? Του είπε για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το οποίο βγήκε και είπε τις προάλλες? Για το πόσο μπερδεύει την ελληνική πραγματικότητα? Τι του είπε, ήθελα να ξέρω. Αν ο Κασελάκης, άκουσε με λίγο. Ακούστε με λίγα, γιατί μου λέτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέει, βγάλαμε τον Τζιτζικώστα στην Αθήνα, βγάλαμε τον Χαρδαλιά. Εάν δεν είχαν πάει δεύτερο γύρο, και αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει μόνο άμα πηγαίναμε να ψηφίσουμε σε εκλογές, στο δεύτερο γύρο θα έκλαιγαν όλοι, παιδιά. Γιατί θα ήταν αυτοί εναντίον ημών. Και εμείς είμαστε πολύ περισσότεροι από αυτούς. Αλλά δεν στρίψαμε, όταν φωνάζαμε εδώ πέρα και λέγαμε πάντα να ψηφίσετε, δεν πήγαμε να ψηφίσουμε. Και τώρα την πάτησαν γιατί αυτοί νόμιζαν ότι θα κάνουν περίπατο. Την πάτησαν και νόμιζαν ότι έχουν δέσει το γαϊδαρό τους. Και απέναντι βρήκαν όχι το ΠΑΣΟΚ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, βρήκαν όλους εμάς, οι οποίοι δεν θέλουμε αυτούς. Και πάλι δεν μας βρήκαν όλους. Βρήκαν κάποιους από εμάς. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορούμε. Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι μπορούμε. Και μην πιστεύετε κανέναν δημοσκόπο. Εντάξει, η γελιότητα των δημοσκόπων φάνηκε. Φάνηκε. Προσπαθούσαν να κάνουν το άσπρο μαύρο και να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν αποτυπωνόταν στις δημοσκοπήσεις ότι θα πέσει τέτοιο μαύρισμα. Ρε Κλαρίνο, ρε! Ρε Κλαρίνο, Βεντούζα, πώς το έλεγε. Βάλτε το ρε Δαμιανίδη πάλι εγώ για μένα, σε μένα το λέω, Γιώργη. Βεντούζα, πώς το έλεγε. Βεντούζα το έλεγε. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα, Βεντούζα. Έτσι. Έτσι. Βεντούζα, Βεντούζα. Βεντούζα. Γκουσγούνης. Γκουσγούνης. Βεντούζα, Βεντούζα. Αλλά να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Να καταλάβουμε την πραγματική μας δύναμη. Μαύρο λέγαμε, μαύρο έπεσε. Εγώ το ευχαριστήθηκα προσωπικά και λίγο παραπάνω, παιδιά, να μου το επιτρέψετε. Για το Ζέρβα. Το ευχαριστήθηκα. Όχι γιατί δεν έχει κάνει προσωπικά, είπα. Σε γενικές γραμμές, Κλαρίνο. Βάλε λίγο Κλαρίνο από κάτω να παίζει λιγάκι τώρα έτσι. Το πένθυμο θέλω. Το άλλο θες. Δώσε το άλλο, ρε παιδί μου. Δώσε σαλέα, ρε παιδί μου. Δεν θα μαλώσουμε. Κλαρίνο να είναι, αρκεί να είναι καλό. Πόσες τρύπες άραγε να ήταν το Κλαρίνο στη Θεσσαλονίκη. Καλά, στην Αθήνα ήταν μεγαλύτερο Κλαρίνο, να τα λέμε. Με περισσότερες τρύπες. Λοιπόν, την ακούσατε την Τζούλια. Ήθελε να μάθει να παίζει Κλαρίνο. Ρωτούσε η Τζούλια, μπορεί να αυτοσχεδιάσει κάποιος το Κλαρίνο? Μπορεί.
Τι. Δεν ξέρει, δεν ξέρει το κορίτσι, δεν ξέρει Κλαρίνο. Όχι. Δεν ξέρει. Κλαρίνο δεν ξέρει. Αλλά στον αυτοσχεδιασμό νομίζω για κάποιο λόγο ότι θα είναι καλή. Ένας λόγος παραπάνω. Παρασκευή μεσημέρι φεύγω από το ραδιόφωνο και για κακή μου τύχη, όλοι όσοι στη Θεσσαλονίκη θα το καταλάβετε, ή εκτός Θεσσαλονίκης μπορεί να μην το καταλάβετε, αλλά η λεωφόρος, η παραλιακή της Θεσσαλονίκης λέγεται λεωφόρος Νίκης. Μην φανταστείτε καμία λεωφόρο με 7 τέτοιες λωρίδες κατεύθυνσης. Έχει μια μισή. Άντε, για το Τσακίρ Κεφ, επειδή μας αρέσει να στριμωχνόμαστε, 2. Και έχει και μία η οποία είναι ποδηλατόδρομος και την έφτιαξε ο Ζέρβας. Μπαίνω λοιπόν 3 η ώρα το μεσημέρι όπου γίνεται ο κακός χαμός του λεωφόρου Νίκης και ξαφνικά η αντλία βενζίνης του αυτοκινήτου μου αποφασίζει να με χαιρετήσει. Κάνει ένα μπρρρ το αυτοκίνητο και μένει. Έχω φάει τόσο μπινελίκι. Λες και έφταιγα, λες και έπρεπε να πετάξω, να κάνω τι. Έφαγα τόσο μπινελίκι, περνούσανε, με έβριζαν άντρες, γυναίκες, παιδιά. Και έλεγα άρε Ζέρβα, άρε Ζέρβα που έκανες τη Νίκης ποδηλατόδρομο. Και δεν μπορείς να αφήσεις το αυτοκίνητό σου, έπαθες κάτι ρε παιδί μου. Ζαλίστηκες. Χώρια του ότι είναι επικίνδυνος ο ποδηλατόδρομος της Νίκης. Για να γίνει καμία στραβή. Όπου μέσα στο ποδηλατόδρομο μπαίνουν πατίνια, μηχανάκια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Πεζοί περνάνε μέσα. Δηλαδή εύκολα θα είναι θέμα. Είμαστε απλά τυχεροί που δεν έχει γίνει θανατηφόρος της Νίκης από αυτό το ποδηλατόδρομο. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο τέτοιος ποδηλατόδρομος. Και να διασχίζει κάθετα κεντρικό δρόμο. Προφανώς ναι, γιατί μετά κάθετα κεντρικό δρόμο. Στο λιμάνι, μπροστά. Έτσι. Και όχι μόνο στο λιμάνι, και σε άλλα σημεία. Και σε άλλα σημεία. Βγαίνει ο άλλος από το στενό και περνάει μέσα από το ποδηλατόδρομο. Εδώ, από κάτω. Εδώ, στο στενό μας. Το ίδιο πράγμα γίνεται. Και χωρίς το ότι οι ποδηλάτες που είναι στο ποδηλατόδρομο νομίζουν ότι είναι δικαίωμά μου εδώ πέρα, είναι δικός μου ο δρόμος. Άλλοι γκαουμπίου και από εκεί μεριά. Και παιδιά με αφήνει το αυτοκίνητο. Τρεις και κάτι ψηλά στη Νίκης. Έχω προκαλέσει κυκλοφοριακό κουμφούζιο. Δεν μπορούσα να σταματήσω πουθενά. Για να καταφέρω να το φτάσω 300 μέτρα παρακάτω, όπου έχει ένα άνοιγμα που είναι ιδιωτικό πάρκινγκ εκεί πέρα. Δηλαδή έσπροχνε ο κόσμος και εγώ για να το πάω λίγο μιζαριστά έκαψα και τη μίζα για να καταλάβεις. Και στο ευχήθηκα, Ζέρβα, να ξέρεις, μέσα από την ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Σου το ευχήθηκα. Σου ευχήθηκα Κυριακή βράδυ να ακούς Κλαρίνα. Κλαρίνα. Και γι' αυτό ήταν προσωπική μου ευχή, αλλά ήταν και άλλα πράγματα τα οποία είχαν δικαιολογήσει το γεγονός ότι έπρεπε να αλλάξει η ιστορία. Αλλά δεν άλλαξε γιατί κέρδισε το Πασόκ. Όχι. Όχι. Τιμωρήθηκε αυτός ο οποίος σας έδωσε το χέρι βοηθείας. Το σκύλο μου να χαβάλει, δήμαρχο Άξελ θα είχαμε σήμερα. Οχ. Πόνος, πόνος. Μην ακούτε κανένα Σιριζαίο και κανέναν Πασόκο να σας λέει έρχομαι εδώ την αλλαγή, τα πράγματα αλλάζουν και τα λοιπά. Οι άνθρωποι είναι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Ο εκλεκτός του Πασόκ Δούκας που είναι ο νέος δήμαρχος Αθηνών είναι αυτός ο οποίος προεκλογικά προπαγάνδιζε ότι θα κάνει την Αθήνα μία πόλη των 15 λεπτών. Θέλετε να το αναλύσω τώρα, πρωί-πρωί. Θέλετε να αναλύσω τι σημαίνει πόλη 15 λεπτών. Έλα. Θέλετε να αναλύσουμε. Είναι οι ίδιοι. Αλλά πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι στη θέση αυτών των συστημικών, εάν είχαμε πάει την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουμε, δεν θα ήτανε ο επισυστημικός, αλλά θα ήταν ένας αντισυστημικός. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε πάει συντονισμένα. Ως μία γροθιά. Και όχι σε αυτή τη σκόρπια διαδήλωση. Οι πραγματικοί πατριώτες. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να οργανωθούμε, να συντονιστούμε και να επενδύσουμε σε αυτούς που πρέπει να επενδύσουμε. Και όχι επειδή ξαφνικά από το πουθενά εμφανίστηκε κάποιος. Αυτός ο οποίος από το πουθενά εμφανίστηκε, κατά 99% δεν είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης. Εκτός αν πιστεύετε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Κασελάκη για να σώσει την Ελλάδα. Τον Κασελάκη. Εάν δεν πίστευε, ούτε ο ίδιος πίστευε ότι θα είχε τέτοιο κάζο, τέτοιο βατερλό,
τέτοιο ναυάγιο η Νέα Δημοκρατία εχθές. Γι' αυτό και έφυγε. Γιατί αλλιώς θα ήταν εδώ και θα ήταν πρώτη μούρη στο καβούρι. Όχι, θα έκανε βιντεάκια στο TikTok. Άραγε ο Μητσοτάκης θα κάνει βιντεάκι στο TikTok που είπε ότι θα κάνει βιντεάκια για να απαντάει σε ερωτήσεις. Ωραίο. Τα μηνύματα τα πραγματικά πρέπει να πάρουμε. Τα πραγματικά μηνύματα. Και φυσικά δεν έχουμε τελειώσει με όλα. Δεν έχουμε τελειώσει με αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και μας λένε ότι σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα. Το ξέρετε, να σας το πω. Σήμερα, παιδιά, άνοιξε η πλατφόρμα για το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Βέβαια. Βγήκε η Ματίνα η Παγώνη στο Sky, που αλλού. Στο Sky. Πρωί-πρωί να μας πει ότι άνοιξε η πλατφόρμα. Θέλω να την ακούσουμε και θα το αναλύσουμε και σήμερα, αλλά θα μου επιτρέψετε να κάνω 2-3. Γιατρός δεν είμαι. Δημοσιογραφικά ερωτήματα θα θέσω. Βάσει αυτών τα οποία είπε σήμερα το πρωί πριν από λίγη ώρα η Ματίνα η Παγώνη. Κάντε λίγο υπομονή μαζί μου. Βάλτε λίγο κλαρίνο να ακούσετε. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Και πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγη ώρα η Ματίνα η Παγώνη για το γεγονός ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τα επικαιροποιημένα εμβόλια για τον κορονοϊό. Για αυτά που δεν θέλουν συνταγή γιατρού. Τα άλλα τα εμβόλια της γρήπης μόνο με συνταγή γιατρού, λέει η Ματίνα και ο Τζανάκης και άλλοι όλοι. Αυτά του κορονοϊού ποτέ. Ποτέ με συνταγή. Ποιοι πρέπει να τα κάνουν, αν πρέπει να τα κάνουν τα παιδιά, για ποιο λόγο κάνουμε τέτοιες κολοτούμπες. Για πες μας ρε Ματινάκη, άνοιξε η πλατφόρμα. Έχουμε έξαρση. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα, ανοίγει η πλατφόρμα. Για σήμερα ανοίγει. Για τα εμβόλια για του COVID. Ναι. Ανοίγει η πλατφόρμα και η Επιτροπή Εμβολιασμού ξεκινάει να ενημερώνει από σήμερα. Ενημερώνει, παιδιά, ξεκινάει ενημέρωση. Για ποιο βέβαια, εμβόλιο μιλάμε τώρα, για σιγά. Λοιπόν, ξεκινάμε για τα εμβόλια, για το εμβόλιο το επικαιροποιημένο για το COVID. Το δοκιμασμένο. Το δοκιμασμένο. Τη επόμενη γενιά συγκριτικά με αυτά που είχαμε τα προηγούμενα. Αυτό ποιοι πρέπει το να το κάνουν. Πρέπει να κάνουν, δεν είναι υποχρεωτικό. Οπα. Το ξεκαθαρίζουμε για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Υποχρεωτικό δεν μπορεί να είναι. Άκου τι λέει ο άλλος. Υποχρεωτικό λέει δεν μπορεί να είναι. Πώς δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό, ρε φίλε. Το προηγούμενο γιατί ήταν υποχρεωτικό. Τι έπαθες και εσύ, Παπαδάκη. Δεν ήταν ποτέ υποχρεωτικό. Ποτέ. Αδελφέ μου, Green 13, είσαι και Παναθηναϊκός. Συμφωνώ μαζί σου γι' αυτό. Λοιπόν, δεν πανηγυρίζω για αυτούς οι οποίοι βγήκαν και πιστεύω ότι θα είναι καλύτεροι. Όχι. Πανηγυρίζω για την μπάτσα. Για το ράπισμα, για τη σφαλιάρα. Το οποίο ήταν πολύ ηχηρό. Σε αυτούς οι οποίοι στήριξαν αυτούς τους οποίους μαύρισε ο κόσμος. Δεν περιμένω τίποτα. Ούτε από τον Αγγελούδη. Μακάρι να το δω. Μακάρι να το δω. Ούτε από τον Δούκα. Ούτε περιμένω κάτι διαφορετικό. Από τον Μουτζούρι, να το πω αυτό λιγάκι. Από τον Μουτζούρι, με τον οποίο Μουτζούρι. Τα είχε βρει μπαστούνια η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό είχε πάρει αγκαζέ τον Αλκιβιάδη Στεφανή στο Βόρειο Αιγαίο ο Μητσοτάκης. Από τον Μουτζούρι λοιπόν, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, ο οποίος ανανέωσε τη θητεία του, θα περίμενα και περιμένω να δω πράγματα. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος όταν είχαν στείλει, όταν είχε στείλει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα ΜΑΤ στα νησιά, είχε ξεσηκώσει τον κόσμο. Μετά τον είδα όμως. Έκατσε λιγάκι σαν αντιδράσεις. Τώρα ξαναβγήκε όμως με το σύνθημα «Καμία δομή». Θέλω να το δω στην πράξη. Θέλω να το δω να ξαναξεσηκώνει τους νησιώτες και εμείς θα είμαστε στο πλευρό του. Γιατί πήγαν να τον πετάξουν σαν στη μέλη λεμονόκουπα το Μουτζούρι, ο Μητσοτάκης. Και πήρε αγκαλιά τον Αλκιβιάδη Στεφανή, ο οποίος πήρε τα κλαρίνα του. Με πολλές τρύπες κλαρίνο και ο Αλκιβιάδης. Πάρα πολλές τρύπες. Ήταν μεγάλο και εκεί το κλαρίνο, βέβαια. Συνεχίζω με Ματίνα Παγώνη, η οποία λέει ο άλλος δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Πώς δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό, αφού τόσο καιρό υποχρεωτικό ήταν. Για πάμε. Δημιουργηθούν υποχρεωτικό δεν μπορεί να είναι, εντάξει. Υποχρεωτικό δεν είναι συγκριτικά με τα άλλα εμβόλια τα παλιά. Mm-hmm. Δεν έχει σχέση με το πόσες δόσεις έχεις κάνει το προηγούμενο. Σταματάς εκεί. Οι δόσεις τώρα έχουν τελειώσει. Τι, δεν έχει μείνει τίποτα. Από εδώ και πέρα, γιατί μερικοί ρωτάνε. Μισό λεπτό, κυρία Παγώνη. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Γιατρός δεν είμαι, αλλά λες τώρα ότι δεν έχει σημασία πόσες δόσεις έχει κάνει. Αυτό δεν είπε. Τραβάς μια γραμμή και ξαναξεκινάς από την αρχή. Δηλαδή δεν θα λέτε έκτη δόση ή έβδομη κάποιοι ή πέμπτη κάποιοι άλλοι. Θα λέμε ξανά ξεκινήσαμε, κάναμε το εμβόλιο. Δεν μετράμε δόσεις. Ερώτηση. Εγώ που είμαι ανεμβολίαστος. Πλήρως. Όταν βγάζατε αυτά τα επικαιροποιημένα τα προηγούμενα, δεν βγαίνατε εσείς, κυρία Παγώνη, και οι άλλοι, οι εξειδικευμένοι, να μας πείτε ότι οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να κάνουν το επικαιροποιημένο και θα πρέπει να κάνουν το βασικό σχήμα των εμβολίων. 1-2 και μετά να πάνε πρώτο επικαιροποιημένο δεύτερο. Αυτό δεν λέγατε. Αυτό δεν είναι ερώτηση. Αυτό λέγατε.
Αυτό λέγατε. Λέγατε ότι η ανεμβολίαση. Και όχι ότι με ενδιαφέρει να. Αλλά λέμε τώρα. Το ανακόλουθο της υπόθεσης σχολιάζω. Λέγατε λοιπόν ότι οι ανεμβολίαστοι δεν μπορούν να πάνε να κάνουν τα επικαιροποιημένα, πρέπει να κάνουν πρώτη, δεύτερη. Τώρα τι έγινε και μπορούν να πάνε να το κάνουν όλοι? Τι έγινε? Θα ρωτήσω μετά κανέναν ειδικό να μου πει, μπας και ξέρει. Πάμε παρακάτω. Εδώ και πέρα, γιατί μερικοί ρωτάνε αν εμείς ποτέ το κάναμε κλπ. Έχουμε κάνει 3, έχουμε κάνει 4 κλπ. 5, 6. Ξεκινάς με αυτό οι ομάδες υψηλού κινδύνου, οι μεγάλες ειδικίες, οι άνθρωποι δηλαδή 65 που πλάς, λέτε. Υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει να το κάνουν. Αυτό ποιες παραλλαγές έχει μέσα? Έχει τις τελευταίες παραλλαγές. Έχει τις τελευταίες παραλλαγές. Ποια είναι αυτό το πράγμα, τι καλύπτει τώρα αυτό το εμβόλιο? Για να καταλάβει. Τι καλύπτει, τι καλύπτει. Καλύπτει όλες τις παραλλαγές της Όμικρον. Ναι. Καλύπτει την Κράκεν που είχαμε πριν 6 μήνες και είχαμε αρκετά περιστατικά και η Ευρώπη έχει ακόμα. Κάτσε λίγο, περίμενε. Και εμείς όχι τόσο. Συγγνώμη. Καλύπτει το επικαιροποιημένο την Κράκεν που είχαμε πριν από 6 μήνες και η οποία δεν υπάρχει πλέον? Σας κάνει λογικό εσάς αυτό? Και για πες τι άλλο καλύπτει, ρε Ματίνα. Κράκεν που είχαμε πριν 6 μήνες και είχαμε αρκετά περιστατικά και η Ευρώπη έχει ακόμα, εμείς όχι τόσα, καλύπτει την Πυρόλα, Πυρόλα και καλύπτει και την Έλληνα. Άρα είναι απολύτως επικαιροποιημένο. Άρα απολύτως. Είναι επικαιροποιημένο και αυτό απολύτως, που φοβόμαστε. Στην Πυρόλα. Στην Πυρόλα. Με τις μεταλλάξεις πάνω από 30, τις καλύπτει. Τις καλύπτει. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι έχουν υποκειμένα νοσήματα, όσοι, οι μεγάλες ηλικίες θα ξεκινήσουν να το κάνουν εάν θέλουν. Και μετά μπορούν να το κάνουν και άλλοι. Όποιος θέλει. Αισθάνεται ότι θέλει να το κάνει. Για πες, για πες. Όποιος δεν θέλει να το κάνει, το κάνει, αναλαμβάνει την ευθύνη. Όπα. Αλλά δεν, έτσι, αλλά δεν το είναι κάνει. Υποχρεωτικό. Όχι. Το ξεκαθαρίζουμε. Βέβαια. Και ξεκαθάρισε μετά πάμε στο δεύτερο. Σε σχέση με τα προηγούμενα. Στο ενισχυμένο. Γιατί το αλλάξαμε αυτό? Γιατί σημαίνει ότι πριν είχαμε κάνει λάθος? Όχι. Διότι βγήκαν οι καινούργιες παραλλαγές, τα καινούργια στελέχη της Όμικρον, που είναι λόγια. Πάρα πολλά υποπαραλλαγές. Είναι πιο ήπια, αλλά άρα πρέπει λόγια να τα καλύψουμε. Ναι. Με αυτό καλύπτεται. Επικίνδυνα είναι αυτά τα στελέχη, τα νέα? Τα επικίνδυνα για αυτούς που έχουν υποκείμενα νοσήματα πάντα, γιατί μπορούν να κάνουν επιπλοκή. Γιατί οι υπόλοιποι το περνάνε. Γιατί είδα πολλοί κόσμος το περνάει, με λίγο συνάχη, με συνάχη, με λίγο πονοκέφαλο, λίγο πυρετό και γεια σας. Κακουχία. Περνάει ελαφρά. Και μετά περνάει ελαφρά. Αυτοί όμως εσείς πέφουνε, τι θα συστήνατε να κάνουμε? Εγώ θα έλεγα ότι αυτοί που οι μεγάλοι σε ηλικία και με υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να το κάνουν. Είναι δική τους απόφαση. Οι υπόλοιποι δεν νομίζω προς το παρόν ότι χρειάζεται. Σε δεν νομίζω. Ούτε, ούτε και τα παιδιά. Ούτε και τα παιδιά. Ούτε και τα παιδιά. Ούτε και τα παιδιά. Εγώ θυμίζω ότι είχαν σκυλιάσει να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας. Τώρα όχι τα παιδιά. Μάλιστα. Θα τα δούμε αυτά λίγο παρακάτω. Πρώτο διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, τον Μανώλη τον Φράγκο. Δεν μπορεί να μην κάνουμε και ένα σχόλιο για την εκλογική βραδιά, τη χθεσινή και τα αποτελέσματα και τα μηνύματα τα πραγματικά. Αλλά θα πούμε και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. Πάμε. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανο Τσομιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας και εσείς κάνετε τα δικά σας σχόλια και από ό,τι διαβάζω είστε ιδιαίτερα καυστικοί σε σχέση με τα χθεσινό βραδινά αποτελέσματα, τα οποία ξαναλέω για ακόμα μια φορά ότι θα πρέπει να τα διαβάσουμε πολύ προσεκτικά για να καταλάβουμε ποιο είναι το πραγματικό μήνυμα και να μην ακούτε κανέναν Πασόκο ή Σιριζέο να, πώς το λένε, να πανηγυρίζει ή να μην τρώτε τον παπά από το πώς προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι στους νεοδημοκράτες υπουργοί όπως κάτι Άδωνης, κάτι Μάκης Βορύδηδες, κάτι όλοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν και προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη προφανώς αυτούς οι οποίοι εκλέχθηκαν. Δεν δίνουμε κανένα συγχωροχάρτη σε κανέναν. Ούτε έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Ξέρουμε, προσέχουμε. Το μήνυμα ήταν άλλο και το έχουν καταλάβει. Αλλά κανένα στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει κάτι να το πει. Αυτό ακριβώς το οποίο σας είπα. Ότι το μήνυμα δεν ήταν επιλογή σε κάποιον άλλον. Το μήνυμα ήταν μαύρισμα από εμάς, από τον κυρίαρχο λαό, στους εκλεκτούς του Μητσοτάκη. Όπου υπήρξε εκλεκτός, όπου υπήρξε άνθρωπος ο οποίος είχε τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση των νεοδημοκρατών, πήγε στον Κιάδα. Λοιπόν, άνω τελεία στο δικό μου το σχόλιο. Πάω να εκμεταλλευτώ τα επόμενα 12 λεπτά που έχω στη διάθεσή μου και να υποδεχτώ τον πρώτο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή που κάνει ποδαρικό και για την εβδομάδα. Εύχομαι να είναι γουρλής. Ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης και του ECR, ο κύριος Μανώλης Φράγκος, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.
Καλημέρα κύριε Φράγκο, καλώς ήρθατε στο Focus. Καλημέρα κύριε Δαμιάννη, εύχομαι και εγώ να είμαι γουρλής. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Ένα σχόλιο θέλω για, για τα χθεσινό βραδινά αποτελέσματα. Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, είδαμε για μία ακόμη φορά μετά την προηγούμενη Κυριακή να επαναλαμβάνεται η τεράστια αποχή, η οποία θα πρέπει να μας δώσει σε όλους μας ένα μήνυμα. Δυστυχώς, οι περιφέρειες, κύριε Δαμιανίδη, σε όλη την Ευρώπη παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην διακυβέρνηση και της επαρχίας και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθ' αυτής. Την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες έχουν μετατραπεί ουσιαστικά σε υποχείρια των εκάστοτε κυβερνήσεων. Περιμένουν να πάρουν ένα χρήσμα, μήπως και εκλεγούν. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα αντίστοιχα δίνουν το χρήσμα ώστε μετεκλογικά να μην μπορεί να αντιδράσει ο εκάστοτε αυτοδιοικητικός, είτε είναι δήμαρχος είτε είναι περιφερειάρχης, και να ακούει άβουλα τις οδηγίες και τις εντολές του κυβερνώντος κόμματος. Το ίδιο γίνεται και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το είδαμε και, αν θυμάστε, με την παράνομη μετανάστευση, όπου στις περιφέρειες όπου ήταν ο δήμαρχος ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούσε να αντιδράσει και δεν αντιδρούσε καθώς όσο έπρεπε να κάνει όταν του τοποθετούσαν ένα hot spot με χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Είδαμε λοιπόν μια τεράστια αποχή που είναι αποτέλεσμα αυτής της υποτίμησης και υποβάθμισης της αυτοδιοίκησης. Και το δεύτερο μήνυμα είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως πολύ σωστά, ότι ο κόσμος ουσιαστικά αντέδρασε και καταψήφισε αυτούς που είχαν το χρήσμα, αυτούς που ήταν εκλεκτούς, εκλεκτοί σε εισαγωγικά. Αυτά θα πρέπει να είναι τα μηνύματα κατά την άποψή μου. Είναι πολύ λυπηρό βεβαίως να έχει συμμετοχή 30% και 70% να απέχουν, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν αποφασίζει η πλειοψηφία, αλλά υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που κυβερνάει και αναπαράγει αυτό το φαύλο κύκλο του ρουσφετιού, της εξυπηρέτησης, διότι με τόσους, επειδή δεν τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, καταλαβαίνετε ότι με τόσους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και περιφερειακούς συμβούλους να υπάρχει τόσο υψηλή αποχή, σημαίνει ότι πήγαν να ψηφίσουν μόνο αυτοί που είχαν κάποιον κοντινό τους που κατέβαινε για να βγάλουν την υποχρέωση. Ακριβώς. Ή για να το πούμε και πολύ κοινικά, αυτοί που χρωστούσαν σε κάποιον εκλεγμένο δήμαρχο, κάποιο ρουσφέτη, κάποια εξυπηρέτηση. Μάλιστα. Αυτό, με αυτή την προοπτική και με αυτή τη λογική, δεν μπορεί να πάει μπροστά η αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να πάει μπροστά μια πόλη. Έχουν ερημωθεί οι περιφέρειες, κανείς δεν μίλησε προεκλογικά. Η ερήμωση των περιφερειών και ότι οι νέοι φεύγουν και πάνε στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, η ευθύνη βαραίνει πολύ τους περιφερειάρχες της προηγούμενης πενταετίας που δεν έκαναν τίποτα για να κρατήσουν τους πολίτες τους στην περιοχή τους. Αλλά για αυτά τα ζητήματα δεν βγήκε κάποιος να μιλήσει, αλλά δεν απασχόλησε και κανέναν, διότι είπαμε, μικρή συμμετοχή, να ψηφίσουν η λίστα μας, η καρτέλα μας, να αναπαραχθεί αυτό το σύστημα και μετεκλογικά η κυβέρνηση να μπορεί να κάνει τις δουλειές με τους εκάστοτε δημάρχους και περιφερειάρχες. Γι' αυτό έβγαινε ο κάθε υπουργός κοινικά και αυτό το πλήρωσαν την τώρα αυτή. Την θεσινή βραδιά. Αυτές οι απαράδεκτες δηλώσεις που αν έβγαινε υπουργός σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλεγε ότι αν δεν βγει ο δικός μας δήμαρχος θα του κάνουμε τη ζωή δύσκολη και εννοούσε ότι δεν θα του δίνουμε τα λεφτά. Τα λεφτά που δεν ανήκουν στον κύριο Γεωργιάδη, κύριε Δαμιανίδη, τα λεφτά του ΕΣΠΑ είναι χρήματα δικά σας, δικά μας, των φορολογουμένων που αναδιανέμονται ουσιαστικά και επιστρέφονται μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κράτη-μέλη. Δεν είναι προφανώς, του κύριου Γεωργιάδη αυτά τα χρήματα. Απλώς καταλαβαίνετε τι αλαζονία και τι έπαρξη έχουν αυτοί οι υπουργοί. Και τα λένε μπροστά σε κάμερες. Μπορούν να πούνε ότι αν δεν ψηφίσετε τον δικό μας δεν θα έχετε παιδικές χαρές γιατί δεν θα σας δίνουμε τα χρήματα. Αλλά κάποιος εισαγγελέας δεν βγαίνει να πει κάτι σε αυτή τη χώρα. Και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη ότι αντέδρασαν. Και ας πάρουμε αυτό το μήνυμα. Αντέδρασαν αυτό. Οι δημότες και όπου υπήρχε χρήσμα χθες και όπου υπήρχε εκβιασμός χθες. Δεν πέρασε. Αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο μήνυμα. Εγώ αυτό κρατάω. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα στις ερχόμενες ευρωεκλογές, όπου η εκτίμησή μου είναι ότι όλα τα συντηρητικά κόμματα στην Ευρώπη
και η πολιτική μας ομάδα, το ECR, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά. Είχαμε και χθες εκλογές στην Πολωνία, να πούμε, και το κυβερνών κόμμα, το συντηρητικό κυβερνών κόμμα που βρίσκεται μαζί μας στο ECR. Κατέλαβε την πρώτη θέση, πανηγυρικά. Βέβαια, υπάρχει τώρα μια συζήτηση για το αν θα μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση. Γιατί ξέρετε, στην Πολωνία κατεβαίνουν οι συντηρητικοί, που είμαστε στην ίδια πολιτική ομάδα, και έχει δημιουργηθεί ένα μπλοκ όλα τα υπόλοιπα κόμματα μαζί. Α, όλα τα υπόλοιπα και πάλι χάσανε. Ναι, και χάσανε, και τώρα γίνονται συζητήσεις αν θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση το δικό μας κόμμα που ανήκει στο ECR ή όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αναμένουμε. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη, δεν ξέραμε κιόλας. Ευχαριστούμε κιόλας που μας ενημερώσατε. Θέλω ένα σχολείο σας, κύριε Φράγκο, για όλα όσα γίνονται στην Γάζα, Ισραήλ, Παλαιστίνη, τι κάνει ο αραβικός κόσμος. Διάβασα ένα tweet σας και έχει πολύ ενδιαφέρον. Είπατε ότι αν θα ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ, θα ήταν τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, έχει αποσταθεροποιηθεί όλη η περιοχή. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι έχει αποσταθεροποιηθεί όλος ο κόσμος. Η κατάσταση δυστυχώς είναι σε εντωμένο σχοινί. Από πού να ξεκινήσουμε? Γύρω μας αρχικά υπάρχει κρίση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Υπάρχει η εισβολή του Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία. Υπάρχουν οι Τούρκοι που βομβαρδίζουν τους Κούρδους καθημερινά, αλλά επειδή είναι η Τουρκία και από την άλλη πλευρά είναι οι Κούρδοι, δεν μιλάει κανείς. Τώρα υπάρχει και η κρίση μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η Κίνα με την Ταϊβάν βρίσκονται επίσης σε κρίση. Εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά είναι αποτελέσματα της διακυβέρνησης, της κυβέρνησης των δημοκρατικών του Biden, διότι υπάρχουν κάποια συμφέροντα που εκμεταλλεύονται και χρησιμοποιούν ουσιαστικά την ανικανότητα του Πρόεδρου της Αμερικής, του συγκεκριμένου. Το είδαμε και με τους Ταλιμπάν που έφυγαν κακήν κακός οι Αμερικανοί και άφησαν όπλα δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα εγκατέλειψαν στην κυριολεξία και τώρα έχουν πέσει σε λάθος χέρια αυτά τα όπλα. Και είναι κάποια συμφέροντα που τρέχουν να προλάβουν τις εκλογές της Αμερικής που είναι τον επόμενο Νοέμβριο, για να προλάβουν να πάρουν ό,τι μπορούν. Αυτή είναι η εκτίμησή μου σχετικά με την κρίση τώρα μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Η θέση μας είναι ότι όντως το Ισραήλ δέχθηκε μια επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα. Μια επίθεση που το τραγικό, το στενάχωρο, το εξοργιστικό είναι ότι είδαμε αμάχους να πλήττονται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και στη Γάζα βομβαρδίζονται άμαχοι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και όποιος χρόνια, το κρύβει χρόνια τώρα. Δεν συμβάλλει στη δημόσια συζήτηση, και αυτή τη στιγμή πεθαίνουν και παιδιά και μητέρες στην Παλαιστίνη. Βέβαια. Που δεν έχουν κάποια ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, για τη θέση της Ελλάδας, εγώ θα κρατήσω τα λόγια του Προέδρου μας, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα φαίνεται να έχει εμπλοκή σε αυτή την κατάσταση. Είναι σωστό που υπάρχει εμπλοκή, διότι πρόκειται για την Ανατολική Μεσόγειο. Να μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς, γιατί πολλοί το ξεχνούν, η Χαμάς είναι εκείνη που είναι στρατιώτες που εκπαιδεύτηκαν στα κατεχόμενα της Κύπρου με την Τουρκία. Είναι μια οργάνωση που πανηγύριζε για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Είναι μια οργάνωση που υποστηρίζεται από το σκληρό πυρήνα των μουσουλμάνων, του τζιχάντ, θέλουν να κάνουν ένα τζιχάντ ουσιαστικά. Και λόγω της εμπλοκής της χώρας μας σε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε εμείς τόσα χρόνια, οι παράνομοι μετανάστες δηλαδή που βρίσκονται στην Ελλάδα και κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα. Και είδαμε πόσο γρήγορα αυτό που λέμε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πόσο γρήγορα ενεργοποιούνται αυτοί οι πυρήνες σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια. Είδαμε ακόμα και στα χώρα πότε να πανηγυρίζουν για την κατάσταση. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους και θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουν, κύριε Δαμιανίδη, να γίνονται απελάσεις. Δηλαδή να πάρει το μάθημά της και η Ελλάδα και η Ευρώπη. Αλλά για να σας είμαι ειλικρινής, αυτή τη στιγμή με απασχολεί αποκλειστικά η Ελλάδα και κυρίως η Ελλάδα. Βέβαια. Και να δούμε την ελληνική κυβέρνηση να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία. Ποιος θα τις κάνει τις απελάσεις, κύριε Φράγκο? Ποιος θα τις κάνει, ο Κερίδης? Αυτή μέσα, ο κύριος Κερίδης, και λέει ότι θα έχουμε και αναπαράγουν την προπαγάνδα με τους εργάτες της γης, θέλοντας να μας δείξουν ότι τους έχουμε ανάγκη τους εργάτες της γης και μας κάνουν και χάρη.
Προσέξτε, η Νέα Δημοκρατία που προεκλογικά λέγεται ότι θα κάνει απελάσεις, τώρα μας λέει ότι μας κάνουν χάρη που έρχονται οι παράνομοι μετανάστες, γιατί θα λύσουν δήθεν το πρόβλημα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, καθώς θα βοηθούν στον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ένα κόμμα ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν από ό,τι φαίνεται, αποκαλύφθηκε απλώς. Εμείς όμως ζητάμε, έχουμε συγκεκριμένες θέσεις, η ελληνική λύση είναι η μόνη ποιοτική και εργατική αντιπολίτευση, ιδιαίτερα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ζήτησε και ο πρόεδρος μας να πραγματοποιηθούν απελάσεις άμεσα και φυσικά όσοι βγαίνουν και πανηγυρίζουν στους δρόμους υπέρ της Χαμάς θα πρέπει επιτόπου να απελάβονται από τη χώρα μας. Ορθόν. Είναι πολύ απλό και πολύ συγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Κύριε Φράγκο, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα. Εύχομαι και καλή εβδομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμιανίδη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας. Focus 103,6. Λοιπόν, η ώρα είναι 9. Πάμε για το πρώτο δελτίο ειδήσεων για την σημερινή εκπομπή. Θα το εκφωνήσει η Δέσποινα Μποτίτση. Δεν θα φύγει κανένας όμως, γιατί σε πολύ πολύ λίγο ο μοριακός βιολόγος, ο κύριος Άκης Καλογερίδης, θα είναι μαζί μας. Για να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για το καινούργιο εμβόλιο. Όπως ακούσατε την κυρία Ματίνα Παγώνη να το συζητάει, έχουν και άλλα θέματα προκύψει και θα ήθελε να κάνει την παρέμβασή του ο κύριος Σάκης Καλογερίδης. Ο συνάδελφος λίγο αργότερα, ο Γιάννης Σκάλκος, θα είναι μαζί μας για να κάνουμε μια ακτινογραφία του Σόλο Κλαρίνο που έπαιξε χθες το βράδυ. Συγγνώμη, ήθελα να πω τα αποτελέσματα, τα εκλογικά τα οποία είχαμε χθες το βράδυ. Και επέτρεψέ μου, Γιώργο, να πάμε λίγο έτσι διάλειμμα, να πάμε στο διάλειμμα με το δελτίο ειδήσεων, ακούγοντας αυτό λίγο, έλα σε μένα, και με αυτό θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων με την Τέσσερα Αντιποτίτση. Ήταν μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια κακή βραδιά για τη Νέα Δημοκρατία. Τέλεια. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός ήθελε να στείλει ένα μήνυμα ότι ρε παιδιά, μπάτα κερδίζει όλα. Θέλω να έχουμε και ένα φρένο, να έχουμε μια καμπάνια. Αυτό πιστεύω. Η προοπτική κάποιου είδους συμπόρευση του προοπτικού χώρου. Κύριε Τούκα, θα ήταν καλό θύμα. Σου τον είδα στο debate. Θα ήθελα να μου πάρει και ένα θύμα στο οποίο θα πάρει. Ούτε αυτός έσπα, τέλος. Μη με διακόπτετε και εσείς. Ο άλλος εντάξει και εσείς. Δεν είχε με την κόρα. Ρε παιδιά, μια ή χωρίς κάμερες. Αφήνετε έναν άνθρωπο να μιλήσει. Ωραία, σταματά, πάρε το θέμα. Πάρε το επόμενο. Πώς ευγενείς άνθρωπος. Σε δύο λεπτά. Με αυτή την ένταση. Τι παράθεση, με τέτοιες παράθεση, η αποχή θα πάει στο 70%. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε πάντα. Γιατί όπως εξελίχθηκε. Όπως εξελίχθηκε. Ήρεμα, ψυχραιμία δεν είπατε. Ψυχραιμία. Αν το καταλάβατε.